κλειμένη, κύριε μου. Ακούστε. Πάρτε αργότερα. Εμπρός. 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 Είναι και ο κύριος Σπινόζας. Εμπρός. Εμπρός. Τζόρτζ, εσύ είσαι. Μάλιστα, κύριε. Εμπρός. Όλα είναι έτοιμα για απόψε. Μάλιστα, κύριε. Από πού καλείς? Από ένα τηλεφωνικό θάλαμο. Είσαι σίγουρος ότι δεν σε παρακολουθούμε? Ναι, όλα εντάξει. Λοιπόν, το σχέδιο το ξέρεις. Στις 11, ο αστυφύλακας τελειώνει την βάρδια στη Δευτέρα Λεωφόρο και πηγαίνει σε ένα κοντινό μπαρ. Όταν μπεις, πρόσεξε τα φώτα να μην κλειστά στο κάτω πάτο. Στις 11 και 30 ακριβώς, περνάει το τρένο και σφυρίζει. Κάνει πολύ φόρη. Ξέρεις, σε περίπτωση που έχει τα παράθυρα και αρχίζει να στριγγίζει. Τι αριθμός είναι, παρακαλώ! Εντάξει, κατάλαβα. Και να θυμάσαι, γρήγορη ρυθμιστική δουλειά. Όχι πολλά αίματα. Μαχαίρι κάνει αφεντικό. Ναι, ναι, μαχαίρι. Μην ξεχάσεις. Πάρε από τον Δήμο και την επιτυχή διαβρύνση. Είναι, λέει, πάνω σε μια θήκη στο κομμωδίο. Και να θυμάσαι, ο πελάτης θέλει να φανεί σαν κλοπή. Το κατάλαβες? Εντάξει, το κατάλαβα. Ρε, το κατάλαβες? Ναι, το κατάλαβα. Μάλιστα. Και τι άλλο? Αυτή άλλη
Τηλεφώνησε στην αστυνομία. Πώς το μπορούσα. Αυτή την πληροφορία τη θέλετε εσείς, ενώ είμαι ιδιώτης. Τότε λυπούμε. Δεν έχω το δικαίωμα να δίνω στους συνδρομητές μου μια τέτοια είδους πληροφορία. Αν ήρθες από κάποια ειδική υπηρεσία. Για τώρα, μα το Θεό! Δεν μπορεί κανείς να δώσει πληροφορίες για ένα έγκλημα, χωρίς να μπλέξει την άγρια καρδιά. Πολύ καλά, λοιπόν. Θα πάρω την αστυνομία. Κέντρο, να μιλείτε, παρακαλώ. Να σφυρίς, συνδέστε με την αστυνομία. Περιμένω. Μια στιγμή, περιμένετε. Τζονί! Αφήστε τις σιρόφωτες και πήγα να φέρεις και λίγο νερό. Τις μέλετε, ε! Εμπρός, αστυνομικό τομέα 43. Αστυνομικά της τάπης σας, παιδί. Τελειώσετε με τις σιρόφωτες, κυρία αστυνόμε. Εδώ κυρία Σίβερσον. Οδός μου άρχισε άτομο 53. Πριν να σας δώσω πληροφορίες σχετικά με ένα έγκλημα. Ε! Θέλω να πω, το έγκλημα δεν έγινε ακόμα, αλλά άκουσα μια συνομιλία κατά λάθος. Η τηλεφωνήτρια μπερδεύτηκε και μου έδωσε λάθος γραμμή. Προσπάθησα να καλύψω να βγούμε μόνο από το κέντρο, αλλά άκουσα και πήγε τόσο ανόητη. Δεν βρίσκεις άκρη. Και λοιπόν. Άκουσα το σχέδιό τους καθαρά. Είμαι σίγουρη και πρόκειται για δολοφονία. Δύο άλλοι μιλούσαν και έλεγαν ότι σκοπεύουν να σκοτώσουν μια γυναίκα. Απόψεις 11 και 4. Αυτή η γυναίκα λέει ότι παίρνει μόνη της σε ένα σπίτι κοντά σε κάποια γέφυρα. Ναι. Είναι λέει και ένας αστυφύλακας που κάνει το γύρο κατά τις 11 και μετά θα πάει σε ένα μπαρ στη δεύτερη λεωφόρο. Έτσι είπανε. Έχουν και ένα πελάτη αυτοί οι δυο που τους πληρώνει για να σκοτώσουν αυτή τη δύσκολη γυναίκα. Πρέπει λέει ο ένας να πάρει άκρη στα κοσμήματα για να φανεί ότι έχει την κλοπή. Κατάλαβα. Και πότε γίνανε όλα αυτά, κυρία μου. Εδώ και 10 λεπτά περίπου. Πώς ονομάζεστε? Κυρία Στίβερσον, ο άντρας μου λέγεται Άλμπερ. Ποια διεύθυνση παρακαλώ? 53 North Sutton, κοντά στη γέφυρα. Στη γέφυρα του Bridgeport σπορτενό του. Ξέρετε, έχουμε κι εμείς ένα αστυφύλακα που κάνει το γύρο κατά τις 11. Και το σπίτι μου είναι ακριβώς στη γωνία της δευτέρας λεωφόρου. Και ο αριθμός που καλούσατε ποιος είναι? Μάχη 4008. Αλλά δεν ήταν από εκεί το τηλεφώνημα. Θέλω να πω, αυτό είναι το τηλέφωνο του γραφείου του ανδρός μου. Τον έπαιρνε τηλέφωνο για να έρθει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Γιατί η υπηρέτρια μου έχει έξοδο απόψε. Και φοβάμαι τόσο ώρες μόνη μου. Αν και ο σύζυγός μου λέει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, αφού έχω το τηλέφωνο εδώ δίπλα στο κρεβάτι. Εντάξει, κύριε Στίβερσον, θα δούμε τι θα γίνει. Θα φροντίσουμε να δούμε από πού είναι το τηλεφώνημα. Μα τι θα κάνετε. Η τηλεφωνική εταιρεία μου λέει πως δεν μπορεί να βρει από πού έγινε το τηλεφώνημα. Εάν έχουν διακόψει εδώ μεταξύ. Α, έτσι, ε. Εμένα μου φαίνεται πως πρέπει να ενεργήσετε κάπως πιο δραστικά, αντί να ψάχνετε για τηλεφωνήματα. Τι θα βγει με αυτό? Μέχρι να βρείτε το ευθύνος πρόκειται, θα έχει γίνει ο χώρος. Καλά, καλά, πίσω σε εμάς, κυρία μου. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε εμείς. Μην ανησυχείτε. Εδώ χρειάζεται κυνηγητό. Πρέπει να ψάξετε σε όλη την πόλη για αυτούς τους δύο κακούρους. Εγώ μένω μόνη μου. Για το σπίτι μου είναι δύο βήματα από τη γέφυρα. Σας διαβεβαιώ, δεν αισθάνομαι καθόλου ασφαλής. Θα ήταν καλύτερα να στείλετε ένα αυτοκίνητο της αστυνομίας στη γειτονιά μας. Τώρα, αμέσως! Γιατί, τι σας κάνει να πιστεύετε πως ο πόνος θα γίνει στη δική σας γειτονιά? Δεν ξέρω, αλλά οι συμπτώσεις είναι τόσο τραβερές. Αστυφύλακας, η γέφυρα, η δευτέρα λεωφόρος. Κύρια, η δευτέρα λεωφόρος είναι πολύ μεγάλο στόχο. Τι ξέρετε πώς γίνεται πάνω στην πόλη της Νέας Υόρκης? Για να μην σας αναφέρω την Bronx, Queens, Brooklyn κτλ. Πώς ξέρετε πρώτα για το δικό σας σπίτι και όχι για κανένα άλλο σπιτάκι, έτσι όσο θέλει και να είναι, που υπάρχει μια άλλη δευτέρα λεωφόρος και ο Θεός ξέρει πώς γίνεται. Στο κάτω-κάτω της γραφής, πώς ξέρετε τι μιλούσαν για την πόλη της Νέας Υόρκης και όχι για κανένα άλλο τηλεφώνημα? Μ' άκουσα τη συνομιλία τους εδώ, στο τηλεφωνικό σύστημα της Νέας Υόρκης. Και πού ξέρετε αν δεν ήταν κανένα ευαίσθητο τηλεφώνημα? Τα τηλέφωνα είναι περίεργα πράγματα, κυρία μου. Ακούστε με. Αν δεν είχατε ακούσει αυτή τη συνομιλία, θα είχατε καμία ανησυχία τώρα? Θα σας έκανε τόσο τύπους ένας φόρος ανάμεσα στις τόσες χιλιάδες που γίνονταν τον κόσμο? Πολλές δολοφονίες γίνονται κάθε μέρα, κυρία. Αν μπορούσα να το σταματήσω, να το κάνω. Αλλά με κάτι τέτοιες ώρες πληροφορίες είναι αδύνατο να το δώσω. Είναι σαν να ψάχνω βερόνα στάκια. Σίγουρα! Εκτός κι αν έχετε έναν ειδικό λόγο να πιστεύετε ότι αυτό το τηλέφωνο είναι επίτηδες ή κάποιος είναι ο δολοφονής εσάς. Εμένα? Όχι! Έλα πω! Ούτε σου! Εγώ μένω μόνο εδώ μέσα πέρα νύχτα. Δεν βλέπω ψυχή. Εκτός από την υπηρέτριά μου, την Λουίζα. Αυτή πάλι είναι τόσο τεμπέλα. Αφήσω τους εμάς.
Κοντά είναι το κακενέταρτο! Θα φροντίσουμε εμείς, κυρία μου. Και θα βάλω να το πω στο ραδιόφωνο και να ψάξω σύντομα να συνοικίσω τη δική μου. Είπαμε, κυρία μου, θα φροντίσουμε εμείς. Thank you.
γράψα κάτι. Ένα κλικ! Μόλις τώρα άκουσα στο τηλέφωνο μου ένα κλικ! Κάποιος σας έδωσε το ακουστικό! Κάτω από την τραπεζαρία! Δεν άκουσα τίποτα, κυρία μου. Τώρα σχετικά με την νοσοκόμα. Μα εγώ το άκουσα, σας λέω! Συγγνώμη, λάθος ο αριθμός.